Την Κυριακή τι έχουμε? Τι έχουμε? Τι έχουμε? Αργία. Αργία, σωστά. Τίποτα άλλο? Καμιά γιορτή, κάτι? 25. 25 Μαΐου. Τι γιορτάζουμε 25 Ναι, Μαΐου? Δεν ξέρω. Τι έχουμε? Δεν ξέρεις. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι? Όχι. Από πού πέρασε? Από εκεί που πέρασε κάτι σημαίες τι είναι? Σημαίες τι? Τα Λάβαρα. Α, για το κουκουέ. Ναι, γιορτάζει το κουκουέ την Κυριακή. Α, ωραία. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε τόσους πολλούς υποψήφιους. Για την ακρίβεια έχουμε 69.821 υποψήφιους σε όλη την Ελλάδα. Ωραίο νούμερο. Υπάρχει Δήμο στη Βόρεια Ελλάδα που μέσα οι κάτοικοι, ένας στους τρεις είναι υποψήφιος. Μπράβο. Είμαι υποψήφιος. Είμαι ωραία, και εγώ. Είσαι και υποψήφιος. Jackpot. Μήπως είσαι και κανένας υποψήφιος? Όχι, δεν είμαι, ευτυχώς τη γλίτωσα. Τη γλίτωσε εσύ ή οι άλλοι? Μάλλον οι άλλοι πιο πολύ από μένα. Με προσέγγισαν. Με προσέγγισαν. Αυτά είναι. Θα ψηφίσεις? Μπορεί. Μπορεί, ναι, μπορεί, όχι. Γιατί ρε φίλε. Τόσοι άνθρωποι, έχεις ανέμα για να ψηφίζουμε, εσύ δεν πας? Έχεις ανέμα για να ψηφίζουμε. Εντάξει, θα πάω. Θα πας σίγουρα, το υπόσχεσαι? Το υπόσχομαι. Τι δουλειά κάνει ένας ευρωβουλευτής? Θα ψηφίσουμε την Κυριακή. Τι κάνουν αυτοί? Παίρνει λεφτά σίγουρα. Λεφτά παίρνει, γιατί τα παίρνει όμως? Άγνωστο. Μας εκπροσωπεί στην Ευρωβουλή. Η βασική τους δουλειά είναι το να παίρνουν χρήματα. Δηλαδή εμείς θα πάμε ψηφίσουμε κάποιον να πάρει χρήματα. Ακριβώς αυτό θα κάνουμε. Ταξιδάκια κάνουν, έτσι αυτές τις δεξιώσεις, τα socializing, τα ωραία. Άλλοι εκπροσωπούν το κράτος τους, άλλοι εκπροσωπούν την τσέπη τους, άλλοι εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους. Ψηφίζουμε την Κυριακή. Θα το στείλουμε στην Ευρώπη. Τι κάνουν αυτοί? Στην Ελλάδα ξέρουμε. Θα βγει την Κυριακή στον αυτιά, θα μαλώσουν λίγο μεταξύ τους στη Βουλή, θα πουλήσει κανένα βιβλίο κανένα, θα βάλουν κανένα φόρο. Να βάλουν κανένα φόρο. Στην Ευρώπη τι κάνουν? Καλό ερώτημα. Στην ουσία η Βουλή από μόνη της, η Ευρωβουλή, δεν έχει φοβερές αρμοδιότητες. Προτείνει και άμα τα δεχτούν οι άλλοι. Και αν τα δεχτούν. Θα υπερασπιστεί το κοινό καλό και τα συμφέροντα των πολιτών της χώρας. Το πιστεύεις? Τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι, δεοντολογικά. Ο ευρωβουλευτής κοιτάει πώς θα βγάλει λεφτά για τον εαυτό του. Στην Ευρώπη ψηφίζουν για το μέλλον σου. Όχι μόνο για την κοινωνική πολιτική που θα ακολουθήσει η Ευρώπη σαν Ευρώπη. Ωραία. Θα το προωθήσουν μετά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ψηφίσεις ποτέ, δεν έχεις ψηφίσει τώρα? Πόσο χρόνο είσαι? 24. 24 χρονών και δεν έχεις ψηφίσει, πέρασαν τόσες εκλογές, καλέ. Ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, τι κάνει? Προσπαθεί να υποστηρίξει, ναι, το κοινό των πολιτών του συγκεκριμένου Δήμου. Μάλιστα. Μάλλον να μην πας να ψηφίσεις, γιατί είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Υποτίθεται υποστηρίζει τις ιδέες ενός κόμματος ή μιας παράταξης. Μην μου λες τώρα τι υποτίθεται. Ναι. Τι κάνεις στην πραγματικότητα? Πηγαίνει σε δημοτικό συμβούλιο, παρακολουθεί, συμμετέχει σε ψηφοφορίες. Παίζει Candy Crush, ξέρω εγώ. Πολύ πιθανό, γιατί πιο πολλοί ασχολούνται με τα κινητά τους. Ναι. Έχουμε Tinder, ναι. Μήπως να κάνουμε ένα Tinder μόνο για τους υποψήφιους? Και να κάνουν αλλαξομαγκές μεταξύ τους. Αριστερή δεξί. Ωραίο, καλό. Ή θα πηγαίνεις αριστερά ή θα πηγαίνεις δεξιά δηλαδή. Καλά. Αλλά λέω τι γουστάρεις. Ο καινούριο Ζάκεμπερκ είσαι. Και αυτό στην τσέπη του. Και αυτό στην τσέπη του. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, το μόνο που ξέρω είναι ότι παρίστανται στα δημοτικά συμβούλια. Λένε ότι θα κάνουν τα καλύτερα δυνατό για το Δήμο του, για τα κοινά κλπ. Θα το κάνουν, θα το δούμε. Πώς τώρα στη Δράμα το κάνουνε? Χλωμά πράγματα. Δράμα η κατάσταση. Με την Κατέρινα Νοτοπούλου. Με την Κατέρινα Νοτοπούλου, αδυναμία μου, μεγάλη. Να ξέρει. Είναι νέα, είναι όμορφη. Είναι νέα, είναι όμορφη, εντάξει. Φτάνει. Δυναμική, φτάνει. Το όνομά σου? Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Σταμάτης, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, με 32 χρονών, νέος, άφθαρτος και με όρεξη να δουλέψω για την πόλη που αγαπώ. Άφθαρτος όχι, φίλε, έχει πέσει μαλλί, έτσι. Ρε φίλε, το μαλλί προτίμησε την πτώση από την ατίμωση. Σωστός. Καταρχήν, πώς είστε? Είμαι, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Σε ποιο Δήμο, γιατί να κάνουμε προεκλογικό αγώνα? Δήμο Θεσσαλονίκης, πάρα πολύ ωραία. Με την οικολογία αλληλεγγύη. Πείτε και το όνομά σας. Αντώνης, λέγουμε Ρούπας, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Αντώνης Ρούπας, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει. Πολύ ωραία. Καλά. Τι κάνει ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος? Προσπαθεί να βελτιώσει, υποτίθεται, τις συνθήκες της διαβίωσής μας στην πόλη μας, αλλά είναι μία φωνή ανάμεσα στις πολλές. Με εκλέγεις. Και μετά? Και με στέλνεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εγώ έχω πάρει την εντολή από σένα για να υλοποιήσω το πρόγραμμα για το οποίο εσύ πίστεψες και με ψήφισες. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίζω τσακώνονται μεταξύ του. Ναι, κάθε Δευτέρα που γίνεται το και Δημοτικό Συμβούλιο. Και βλέπουμε έτσι αυτό το καφενείο. Ναι. Μέχρι στιγμής αυτό έχουμε δει. Πώς σε λένε? Στέλνει. Εγώ είμαι ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Αμά δεν το λέμε αυτό. Δεν είμαι ο Γιάννης. Εντάξει. Γεια σου, E-Daily διλήμματα. Είμαι ο E-Daily. Πόσο παίρνει ένας ευρωβουλευτής? Καλά, 7 νομίζω. 1000. Τι 1000? Ευρώ. Δεν ξέρω. 2000, ξέρω εγώ. Τι 2000, ρε, ένα στυλ μαύρο ένα. Πώς φαντάζεσαι? 6.000 φαντάζομαι. Ξέρω, κάνα 3. Το μήνα, Πόσα? 2.000 σίγουρα. 2.000? Πολύ παραπάνω. 2.000 παίρνω στην τράπεζα, ρε. Εννοείται. 3.000. Θα σηκωθεί από εδώ άνθρωπο να πάει στι Βρυξέλλε εκεί, κατάθλιψη, συννεφιά, βροχή συνέχεια. Όχι. Για 3.000. Παραπάνω. Δεν έχω ιδέα. Θε να μάθει. Πείτε μου.
8.757 μεικτά. Του χρόνου θα κατέβω κι εγώ, να ξέρετε. Μήπως έχει παραγίνει φέτος κάτι με τους υποψηφίους, μήπως είναι πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις μια εξωφρενική περίπτωση υποψήφιου που έχει στο κοντινό σου περιβάλλον. Που το είδες και γέλασες. Είπες, τι κάνει, ρε φίλε. Που να γελούσατε πέρσι μαζί του, που να είναι ο πιο άχρηστος και θες να είναι υποψήφιος. Όχι, όχι, όχι. Ναι, ποιος, τι είναι. Ήταν ο γραφικός χωριού, τέλος. Ήταν ο τρελός του χωριού. Ο τρελός του χωριού. Ναι. Τέλεια, να τον ψηφίσετε. Δηλαδή που έλεγες, αυτός εδώ δεν κάνει ούτε για να τον κάνω παρέα και τώρα να είναι υποψήφιος. Όχι, δεν γνωρίζω. Όχι, κάτι, κανέναν. Μόνο σε μένα σε αυτά. Έγαμε όλα τη μάνα. Δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει. Ό,τι να είναι. Τι έκανε, έπινε, πολλά. Έκανε, τι, γυναίκες, ιστορίες κλπ. Πολλά. Ακόμα, ό,τι να είναι, είναι. Να, αλλά εγώ θα τον ψηφίσω, μου αρέσει. Καλά, φαίνεσαι. Κάποιον υποψήφιο που να βγήκατε από τα ρούχα σας έχετε. Εμένα μου έχει τύχει, γι' αυτό σας το λέω. Που να πείτε, πού πας. Ναι, μερικούς έχω στο μυαλό μου. Εντάξει, και τον κύριο Φλωρινιώτη, νομίζω. Ο κύριος Φλωρινιώτης. Ναι. Κανένα μήνυμα έχουμε να στείλουμε τώρα για τις εκλογές. Ελπίζω να συμμετέχουμε όλοι στις εκλογές, στην εκλογική διαδικασία και όχι σαν υποψήφιοι, πιο πολύ σαν άνθρωποι απλοί, σαν εμένα που θα πάμε να ψηφίσουμε. Γιατί πρέπει να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο με την ψήφο μας, έστω με αυτό το ελάχιστο. Για ασκήστε τα εκλογικά σας. Δεν πάει. Όχι, τα εκλογικά σας δικαιώματα. Ασκήστε τα. Ασκήστε τα. Να πάνε όλοι να ψηφίσουν, να ψηφίσουν σοβαρά και ειδικά για τις ευρωεκλογές, να ψηφίσουμε ανθρώπους που θα κοιτάξουν να προασπίσουν τα σύνορά μας, γιατί κανένας δεν μας σκέφτεται. Τους κάνουμε τη λάτζα και μας φτύνουν και από πάνω. Στην Eurovision αυτό φάνηκε. Αν τώρα έρχονταν ένας υποψήφιος και σου έλεγε ψήφισε με και εγώ θα κάνω το πιο τρελό σου ρουσφέτη, τι θα ζητούσες? Τι θα ζητούσα? Να φέρει πίσω την οικογένειά μου που ζει στη Γερμανία. Πήγανε λόγω κρίσης, ε. Λυπηρό. Μήπως να φύγεις εσύ καλύτερα, σου κάνουμε τα αεροπορικά. Είναι δεν πιο ξέρω. Εύκολο. Το σκέφτεσαι λίγο. Ναι. Όχι, μην φύγεις. Δεν θα ήθελα να τα παρατήσω, θα ήθελα να προσπαθήσω εδώ. Α, πολύ ωραίο το μήνυμά σου, κλείνεις και πολύ ωραία. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε. Θες να πεις και κάτι άλλο για τις εκλογές? Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια.